Στη τηλεφωνική μας γραμμή ο πατέρας Αντώνιος Καλιγέρης, ο οποίος είναι και ο διευθυντής ποιμαντικής γάμου και οικογενείας, ο πρωτοπρεσβύτερος Αντώνιος Καλιγέρης από την Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών. Έχουμε τη μεγάλη χαρά να ανταμώνουμε ξανά την ευχή σας πρώτα απ' όλα, πατέρα Αντώνια. Το κύριο μας, μεγάλη χαρά είναι η δική μου που βρίσκομαι ανάμεσά σας, που έχω την τιμή να απευθύνομαι στους ανθρώπους που σας παρακολουθούν. Να μιλήσουμε λίγο για το επιστημονικό συνέδριο που διοργανώνει η Ιεράρχη Επισκοπή Αθηνών και βέβαια όταν μιλάμε για ενδοοικογενειακή βία, με όλα όσα συμβαίνουν, ειδικά τελευταία, παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα όσα θα υποθούν εκεί. Το συνέδριο διοργανώνει η πρωτοβουλία, το πρόγραμμα πρωτοβουλία για την πρόληψη ενδοοικογενειακής βίας, δεν απευθύνεται, μάλλον δεν αντιμετωπίζει μόνο την συζητά καλύτερη την ενδοοικογενειακή βία, αλλά το φαινόμενο της βίας. Αν προσέξουμε τις συνεδρίες, οι συνεδρίες έχουν διαφορετικές θεματικές. Η πρώτη, για παράδειγμα, ξεκινάει με το «Είναι ο άνθρωπος τελικά βίαιος ή δημιουργείται βίαιος». Η δεύτερη συνεδρία είναι «Αναφέρεται την ενδοοικογενειακή βία». Η τρίτη, στην βία ενάντια στο παιδί. Η τέταρτη, στη βία στο διαδίκτυο. Η πέμπτη, παρουσιάζει καλές πρακτικές, κυρίως επιστημονικών οργανισμών που εργάζονται στην προστασία του παιδιού και της οικογένειας, όπως ο Φάρος του Κόσμου, όπως στην Ιερά Μητρόπολη Ηλίου εδώ στην Αττική, όπως το Οικουμενικό Πρόγραμμα της Ιεράς Συνόδου για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών. Θέλω να πω λοιπόν με αυτό, να συνεχίσω ότι έχουμε μια συνεδρία για τα παιδιά και τις γυναίκες εν καιρό πολέμου, με τα βάσανα που περνούν. Εμείς θα το θυμόμαστε επαιτειακά φέτος, γιατί έχω συνέβη στην κρασική καταστροφή, για παράδειγμα. Θέλω να πω λοιπόν ότι καλύπτουμε ή προσπαθούμε να καλύψουμε ένα μεγάλο μέρος μορφών βίας. Ξεκινήσαμε με αυτή τη θεώρηση για έναν απλό λόγο. Τελικά μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την ενδοοικογενειακή βία εάν ο κόσμος μας είναι βίος? Γιατί νομίζω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, ο κόσμος είναι βίος. Ναι. Βλέπουμε εκείνο που με συντάραξε και το λέω, το καταθέτω προσωπικά, είναι η απώλεια ενός νέου ανθρώπου στη Θεσσαλονίκη, γιατί βρέθηκε στο λάθος μέρος, στη λάθος στιγμή ίσως. Είναι δυνατόν να το αντέξουμε αυτό σαν κοινωνία? Να χάνονται όχι μόνο νέοι άνθρωποι, οποιασδήποτε ηλικίας άνθρωποι, χωρίς καμία απολύτως αιτία, και αιτία να υπήρχε, μπορεί να χάνεται έτσι μια ανθρώπινη ζωή. Αν σκεφτούμε πόσο πολύτιμη είναι η ανθρώπινη ζωή, ειδικά εμείς οι χριστιανοί μπορούμε να πούμε, μόνο αν σκεφτούμε ότι ο Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έγινε άνθρωπος, καταλαβαίνουμε πόσο πολύτιμη είναι η ανθρώπινη ζωή. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε αυτούς μας να υπάρχει οποιαδήποτε μορφή βίας σε οποιοδήποτε επίπεδο, όσο χαμηλό και αν είναι. Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν το συνέδριο αυτό έχει σαν σκοπό να θίξει αυτό. Ότι πρέπει δηλαδή να κοιτάξουμε, να μελετήσουμε, να ερευνήσουμε και να συνεργαστούμε όλοι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το βίαιο κόσμο που υπάρχει γύρω μας. Και ότι αυτός, βεβαίως η Εκκλησία μας έχει την στάση της, την πρότασή της, θεμελιώνεται πάνω στη θεολογία της και μάλιστα πάνω στην ενανθρώπιση, γιατί αυτή ακριβώς πηγάζει η πολυτιμότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα να δούμε το θέμα, θα έλεγα, ευρύτερα, και να δούμε και να προβληματιστούμε ως χριστιανοί αν τελικά μας έχει διαποτίσει η πίστη μας και σε ποιο βαθμό. Γιατί αν λέμε από τη μια μεριά ότι είμαστε χριστιανοί, αλλά από την άλλη μας κοιτάμε έτσι, δεν θα έλεγα διάφορα, αλλά ακόμα και με ερωτηματικά, αντί να τρέξουμε, όχι μόνο να καταδικάσουμε, αλλά να εργαστούμε ενάντια σε κάθε μορφή βίας, τότε νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει και ποιμαντικά να εργαστούμε, να αναδείξουμε αυτή την ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Έχουμε ήδη καθυστερήσει, θεωρώ, να εργαστούμε για την
ομορφιά των ανθρωπίνων σχέσεων στην οικογένεια, και σε αυτό έχουμε καθυστέρηση, αν μου επιτρέπετε, είναι ταπεινή μου άποψη αυτή, όσο και να βρεθούμε στο σταυροδρόμι του δημόσιου χώρου, η θεολογία με τις άλλες κοινωνικές επιστήμες, για να δούμε με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί συνολικά, να προληφθεί, θα έλεγα εμείς, να προληφθεί η βία. Κατά συνέπεια, κάθε μορφή βία. Να προληφθεί. Αυτό είναι το θέμα. Προλάβουμε. Η πρόληψη, πατέρα Αντώνη. Πραγματικά. Θα λάβει χώρα, λοιπόν, στην Ιασίου 1, στην Αθήνα, και από τις 22 ως και τις... 24, από τις 22 ως 24 Ιουνίου. Τα απογεύματα. Το σημαντικό για μας είναι ότι προσπαθήσαμε, και δόξα τω Θεώ, είχαμε την ανταπόκριση και από τους φορείς της πολιτείας και από μη κυβερνητικές οργανώσεις και από ακαδημαϊκούς δασκάλους, έτσι ώστε να δούμε, θα έλεγα, θα μου επιτρέψει τον όρο, ολιστικά, από κάθε οπτική γωνία, το φαινόμενο. Έχουμε λοιπόν και τους ακαδημαϊκούς δασκάλους, και από τη Θεολογική τη Θεσσαλονίκη θα είναι ο κύριος Σταμόλης, ο Κοσμήτρος της Θεολογικής Σχολής, με τον κύριο Τσιρόνη, θα είναι ο κύριος Κοργανάκης της Θεολογικής Σχολής της Αθήνας, όπως και το Πανεπιστήμιο, η κυρία Αρτινοπούλου, ο κύριος Μακρύς, όπως επίσης θα είναι και από την Πολιτεία, η Πολιτεία θα εκπροσωπείται από τις υπουργούς, από την κυρία... και στην κυρία Ράτη, από την κυρία Σιρεγγέλα που έχει την ευθύνη της οικογενειακής πολιτικής, την κυρία Βούλτευση που έχει την ευθύνη της προστασίας των παιδιών, των ανθρώπων που έρχονται εδώ, έχει το χαρτοφυλάκι της μετανάστευσης και της ασύλου. Το λέω αυτό από την πλευρά της πολιτείας, ότι και αυτοί συζητούν, όπως και οι φορείς που είπαμε και οι εκκλησιαστικοί που εργάζονται σε εμάς κοντά μας, όπως και το χαμόγελο του παιδιού και άλλοι, όλοι μαζί προσπαθούμε να βάλουμε, θα έλεγα, την οπτική μας, για να δούμε πώς μπορούμε να προλάβουμε το φαινόμενο, το πολύπεδο φαινόμενο της βίας. Μόνο όλοι μαζί θα βρούμε λύσεις. Πατέρα Αντώνη, έτσι ακριβώς, και πολύ καλά κάνατε. Είναι σαφές. Παρά το γεγονός ότι διατηρούμε τις διαφωνίες, δεν σημαίνει ότι όσοι είμαστε στο συνέδριο συμφωνούμε μεταξύ μας. Συμφωνούμε σε ένα πράγμα, ότι πρέπει να προλάβουμε τη βία. Αυτό είναι το αρχικό. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, υπάρχουν και άλλες συμφωνίες, όπως υπάρχουν και διαφωνίες. Έτσι. Να ζητήσουμε την ευχή σας. Καλή επιτυχία στο επιστημονικό σας συνέδριο. Ήταν μεγάλη μας χαρά. Και για μένα, σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας. Ακούσαμε λοιπόν το Διευθυντή Ποιμαντικής Γάμου και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, τον πρωτοπρεσβύτερο πατέρα Αντώνιο Καλιγέρη. Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την Πρόληψη της Ενδοικογενειακής Βίας του Ιδρύματος Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών τρέχει, συνεχίζεται. Άλλη μια ημερίδα λοιπόν για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας. Πολύ σημαντική. Ακούσατε ισχυρές προσωπικότητες και από το χώρο της Εκκλησίας και ακαδημαϊκούς, αλλά και από την πολιτεία, όλοι μαζί και από ιδρύματα, για να μπορέσουμε να βρούμε κοινούς τόπους και βέβαια σε κάθε περίπτωση το επιθυμητό και αυτό που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα είναι η πρόληψη. Η πρόληψη της βίας, η αντιμετώπιση της τώρα, γιατί ζούμε σε μια βίαιη κοινωνία. Συμφωνήσαμε βέβαια με τον πατέρα Αντώνιο, όλοι μας μόλις το ακούσαμε να το λέει. Πάμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό βίντεο τώρα. Η Εκκλησία μας τιμά τον Άγιο Νικόλαο τον Καβάσιλα. Είπαμε και προηγουμένως στη Μητρόπολη Βερίας τιμήθηκε στο μόνιμο χωριό και από χθες βέβαια είχαμε τις ειδικές εκδηλώσεις. Το παρακολουθούμε, το βλέπουμε και επιστρέφουμε πάλι εδώ.